Κύριε Παδάκη, βλέπετε τις προκλήσεις και βλέπετε και τις αντιδράσεις. Καταρχήν, ο κύριος Μαρκόπουλος μίλησε για ντεμή πρόκληση. Δεν ξέρουμε αν η κυβέρνηση έτσι απλά υποτίμησε αυτό που υπόθηκε από το Όρουτς Ρέιτς στον ασύρματο, μιλώντας ότι είμαι στην αποκλειστική ζώνη της Τουρκίας. Αυτό είπε το Όρουτς Ρέιτς. Αυτό ήταν η ουσία του συγκεκριμένου περιστατικού. Και όχι μόνο αυτό, το Όρουτς Ρέιτς τώρα είναι στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν ξέρουμε αν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιου είδους. Τα λέμε αυτά γιατί το να λες ότι ποια είναι η Τουρκία τώρα, ορισμένοι κατσαπλιάδες πήγαν στη Λιβύη. Η Τουρκία τρεις φορές, σας άκουσα κύριε Μαρκόπουλε, τρεις φορές έχει εισβάλει στη Συρία, στο μήλον της έρηδος της περιοχής. Ελέγχει το 15%, πήρε αυτή τη στιγμή, ελέγχει το 15% του εδάφους της Συρίας. Τα λέμε αυτά γιατί η προσπάθεια εφησυχασμού, η προσπάθεια να εμφανιστεί ο λύκος για πρόβατο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, που και καλά θα μας φυλάγανε, και η αντίληψη ότι δώστε τα όλα, και πέρασε αυτή τη βδομάδα η πολύ επικίνδυνη συμφωνία για τις βάσεις, που μετατρέπει τη χώρα μας σε ορμητήριο πολύ επικίνδυνων εξελίξεων, γιατί για παράδειγμα Λιβύη, το χάρβαλο στη Λιβύη δεν θα γινόταν χωρίς Σούδα. Η κατάσταση, για παράδειγμα, η διέλευση στρατευμάτων από το Βορρά δεν θα γινόταν χωρίς αυτή, μπορούσε, δεν θα γινόταν η Ιουγκοσλαβία. Η Ελλάδα μπορεί να αντιδράσει σε αυτά, κύριε Παπαδάκη, γιατί είναι ωραία και αυτά να τα λέει. Όχι, δηλαδή, η Ελλάδα, ποια είναι η αλλά αυτά τα λέτε εσείς και τα ρωτάτε εσείς. Εγώ είπα άλλο. Μπορεί να αντιδράσει. Προσέξτε να δείτε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις, εδώ, γιατί εδώ έχουμε συμμαχίες που μετρήθηκαν. Και βρέθηκαν ακριβώς όχι μόνο λιποβαρείς, επιζήμιες και επικίνδυνες. Γιατί ακριβώς όποιος λέει για παράδειγμα για τη Γαλλία, υπόθηκε εδώ, ναι, ότι η Γαλλία και το αεροπλανοφόρο της, μα η Γαλλία, το Dixmude, το ελικοπτεροφόρο με το οποίο τώρα κάνουν στρατιωτικές ασχήσεις οι ελληνικές φρεγάτες, πριν ήταν με την Τουρκία. Η Γαλλία, μάλιστα, θα κοιτάξει τα γεωτρύπανά της, μάλιστα, στην Total. Θέλω τα λέμε αυτά γιατί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ναι, ο στόχος είναι να τραβηχτεί η Τουρκία από την ρώσικη επιρροή. Αυτό θα μετράει μια σειρά ανταλλάγματα τα οποία θα εκφραστούν στο Αιγαίο και στην, μάλιστα, Κυπριακή ΑΟΣ. Και ακριβώς αυτός, μάλιστα, ο δρόμος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βγάζει νέες υποχωρήσεις, μάλιστα, και προβλήματα στη λογική της μετάλλευσης που είναι σχέδιο των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ουσία των εξελίξεων. Γι' αυτό ο λαός μας πρέπει να παλέψει απέναντι και σε αυτά τα σχέδια και βεβαίως και στην επιθετικότητα της κυβέρνησης σε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, που τι δουλειά έχουμε, ρωτάμε, στη Σαουδική Αραβία. Τι δουλειά έχουμε στα στενά του Ορμούς. Τι δουλειά έχουμε στη Λιβύη. Ξέρετε, το χάρβαλο στη Λιβύη το έχουμε πρημοδοτήσει και εμείς με τη στάση των διαχρονικά, μάλιστα, των κυβερνήσεων. Και δεν φύτρωσε ξαφνικά, κύριε το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Υπήρξε ο βομβαρδισμός στη Συρία, Νίκο, και στη Λιβύη που διαμόρφωσε αυτή την κατάσταση. Καταρχήν, η κυβέρνηση εργάζεται για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Η Patriot στη Σαουδική Αραβία, στα στενά του Ορμούς, η στήριξη στη Λιβύη των υπεριαλιστών, θα έρθουν πίσω με πρόσφυγες, ξέρετε. Αυτά είναι ό,τι δίνεις, παίρνεις πίσω. Και δεν είναι άσχετη η προηγούμενη συζήτηση με την τωρινή σε σχέση με το προσφυγικό. Δείτε τώρα, πλωτά φράγματα. Πρόκειται για εγκληματική πολιτική. Για πολιτική που θα οδηγήσει σε πολύ νεκρές τραγωδίες. Και η κυβέρνηση αναλαμβάνει πολύ μεγάλη ευθύνη. Ποια θα είναι το αποτέλεσμα? Ένα, τραγωδίες, και δεύτερον, θα αυξηθούν οι ταρίφες για τους δουλέμπορους που θα κάνουν και πάλι χρυσές δουλειές, γιατί θα ανέβει και η σκάλα της δυσκολίας. Άρα ανεβαίνει η σκάλα της δυσκολίας. Ανεβαίνει η σκάλα και θα πληρώσουν παραπάνω. Μα κοιτάξτε να δείτε. Είναι πιο δύσκολο να έρθει ο μετανάστης. Κύριε Μαρκόπουλε, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή Ακτοφυλακή. Εσείς το πιστεύετε αυτό, μια στιγμή. Προώθησε την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή Ακτοφυλακή. Υποτίθεται αυξήθηκε η φύλαξη των συνόρων και όχι μόνο δεν είχαμε μείωση των ροών, είχαμε και αύξησή του και ταυτόχρονα είχαμε πολλαπλασιασμό της ταρίφας που πληρώνουν τα θύματα. Και ταυτόχρονα
επειδή υπάρχει συζήτηση για κλειστά και ανοιχτά, είναι ναι. το έσχος της Μόριας, το κολαστήριο της Μόριας ανοιχτό ή η κλειστή αμυγδαλέζα. Τι να διαλέξεις από αυτή τη βαρβαρότητα που επί της ουσίας τι κρατούν εγκλωβισμένους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες λόγω της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και του κανονισμού του Δουβλίνου, μάλιστα. που είναι τα μεγάλα επίδικα που δεν αλλάζουν και αν δεν συγκρουστείς με αυτά, με τη συνολικά με την ευρωενωσιακή πολιτική, την ίδια ερώτηση, όμως. Τι θα έπρεπε να κάνει, τι θα έπρεπε να κάνει, τι θα έπρεπε να κάνει, λοιπόν. Αυτό που είναι το κρίσιμο σήμερα είναι να υπάρξουν δρόμοι προς τις χώρες τελικού προορισμού. Μάλιστα. Δηλαδή να υπάρχουν μάλιστα. ανθρώπινη φιλοξενία όχι στα νησιά αλλά στην ενδοχώρα με σύντομες διαδικασίες που να συγκρουστείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμφωνίες της. Να καταργηθεί το Δουβλίνο. Αν δεν αλλάξει χώρα πρώτης υποδοχής να εγκλωβίζονται εδώ οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί κανένα ζήτημα. Δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση το δημιούργησε. Η αντιλαϊκή πολιτική που στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει προϋπόθεσή της την ένταση της καταστολής. Και γι' αυτό δεν είναι προσανατολισμένη στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Και σε σχέση με τη Motor Oil, δείτε ένα ζήτημα μόνο με τη Motor Oil. Που έχει μεγάλη σημασία. Οι 4 εγκαυματίες γυρίζαν την Αθήνα για μεθ. Δεν πειράζει, κύριε Παπαδάκη. Γυρίζαν την Αθήνα για μεθ. Λοιπόν, μεθ είναι 6%. 6% έχει μεθ, αντί έπρεπε να έχει 20%. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Παλάφα.